Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος, συγγραφέας και YouTuber και απόψε στο κανάλι μας φιλοξενούμε μία φίλη του καναλιού και ένα μέλος του καναλιού, η Σωτηρία Παπακοσταντίνου, η συγγραφέας την οποία έχουμε απόψε στην παρέα μας για να μιλήσουμε για το βιβλίο της Ματθίλδη, ο Αγκάθινος Κύκλος. Παρακολουθεί τα βίντεο στο κανάλι μας. Σχολιάζεις κιόλας, Σωτηρία? Αρκετές φορές. Βιάζει και όλα στη Σωτηρία. Άρα δεν είναι κάποια ξένη, είναι μια δικιά μας, είναι μια από το κανάλι μας, η Σωτηρία Παπακοσταντίνου, η οποία μου έχει στείλει το βιβλίο της που έχει κυκλοφορήσει πέρσι, το Μάρτιο του 2021, από τις εκδόσεις Αποστακτήριο, Ματθίλδη, Αγκάθινος Κύκλος. Είναι το πρώτο βιβλίο από μια διλογία. Τελείωσα το διάβασμα χθες το βράδυ, Σωτηρία, και ήθελα συνέχεια. Είχα πολλές περιέργειες και πολύ έτσι με άφησε με αναμονή και λέει είναι μυθιστόρημα εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το εξώφυλλο και το πιστόφυλλο. Πώς το λένε αυτό που το ανοίγεις μέσα? Και βλέπετε εδώ λέει στη Θέκλα από Κωνσταντίνη. Α, το Μάρτιο. Μόλις βγήκε μου το στείλες. Ευχαριστώ. Μου το είχε στείλει, το είχα δείξει σε ένα βίντεο ότι το πήρα, αλλά δεν το είχα διαβάσει. Και μου στέλνει η Σωτηρία ένα email και μου με ρωτάς κάτι εκεί πέρα για βιβλία, για παρουσιάσεις κλπ. Και της λέω, α, παρουσιάσεις. Γιατί δεν κάνουμε μια παρουσίαση και στο κανάλι μας στο YouTube να μιλήσουμε για το βιβλίο σου, μετά που το διάβασα φυσικά, μετά που άρχισα να το διαβάζω. Και είναι ένα, εγώ θα έλεγα, είναι και ψυχολογικό μυθιστόρημα. Εσύ σημειώνεις ότι είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία, αλλά διαβάζοντας το εγώ έχω βρει πάρα πολλές ψυχογραφήσεις ή ψυχογραφίες μέσα στο... Και βλέπεις, έχω σημειώσει σε πολλές σελίδες κομμάτια, για να, αν δεν σε πειράζει, να διαβάσουμε κάποια κομμάτια από το βιβλίο σου. Και λέω, θα είναι χρήσιμο να το παρουσιάσουμε εδώ στο κανάλι μας. Λοιπόν, να πω λίγα λόγια για το βιβλίο και μετά θα μιλήσω για σένα. Το βιβλίο είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο διαβάζεται εύκολα. Μ' αρέσει πολύ που τα κεφάλαια είναι μικρά. Ενώ σε άλλα μυθιστόρηματα που έχω διαβάσει είναι πολύ μεγάλα τα κεφάλαια και κάπου χάνεσαι. Ενώ εσύ έχεις καταφέρει, Σωτηρία, να έχει σύντομα κεφάλαια τα οποία είναι ενδιαφέροντα, σου κρατάνε το ενδιαφέρον, τα διαβάζεις σύντομα και μπορείς, ρε παιδί μου, την ώρα που διαβάζεις το βιβλίο σου, αν σε χτυπήσει το τηλέφωνο, αν έρθει κάποιος στην πόρτα, να μείνεις σε ένα σημείο που να μείνεις εκεί που έχει τελειώσει το κεφάλαιο. Ούτως ώστε όταν επιστρέψεις στο διάβασμα να μπορείς να έχει περισσότερη συνοχή. Είναι μια ιστορία το βιβλίο της ζωής μιας γυναίκας. Την οποία την περιγράφεις από την εφηβεία της, στην ουσία. Ο 15 χρονών. Ο 15 ετών. Και δεν θα πω πολλά πράγματα για να μην κάνω spoiler, το λένε στα αγγλικά, να μην χαλάσω το ενδιαφέρον των όσων ανθρώπων επιλέξουν να προμηθευτούν το βιβλίο και να το διαβάσουν. Αυτό που μου έκανε πολύ θετικό ενδιαφέρον και με κράτησε έτσι, μου κράτησε την προσοχή ώστε να θέλω να διαβάσω και παρακάτω και παρακάτω, είναι ότι περιγράφεις με μεγάλη σαφήνεια και φυσικότητα και απλότητα, όχι απλοϊκότητα, απλότητα, ψυχολογικές διεργασίες που γίνονται στις σχέσεις μεταξύ γονιών παιδιών. Διαπραγματεύεσαι τα θέματα δηλαδή τα οποία συζητάμε εδώ στο κανάλι και κυρίως δεν ξέρω πώς θα είναι στο επόμενο βιβλίο, γιατί αυτή είναι το πρώτο μέρος της διλογίας. Διαπραγματεύεσαι έτσι πολύ επιτυχημένα την παρουσίαση μιας ελληνικής οικογένειας. Μιας δυστυχώς μέσης ελληνικής, εντός πολλών εισαγωγικών, αγίας οικογένειας, η οποία τρώει τα παιδιά της. Με καλά κρυμμένα μυστικά. Σχέσεις μάνας-κόρης, σχέσεις πατέρα-κόρης, σχέσεις γιαγιάς-κόρης, σχέσεις πεθεράς-νύφης από αυτές που δεν θα περίμενε σχέσεις πεθεράς-νύφης. Επίσης, μπαίνεις έτσι πολύ εύστοχα
στο θέμα της φιλίας και στο θέμα του πώς οι εφηβικές και οι παιδικές φιλίες εξελίσσονται, μπορεί να εξελίσσονται μέσα στο χρόνο και πώς άνθρωποι που ξεκινάνε από την ίδια φετηρία ή παρόμοια φετηρία στην πορεία της ζωής τους μπορεί να ανακαλύπτουν ότι πω αυτό το πρόσωπο, αυτή η φίλη μου για παράδειγμα που τη θεωρούσα την κολλητή μου, την καλύτερη μου φίλη, ένα πρόσωπο που είναι τόσο πολύ κοντινό μου, έχει μεγαλώσει και έχει γίνει μια ξένη. Και αυτό το έχεις μέσα. Και το θέμα της φιλίας. Και οπωσδήποτε το θέμα του έρωτος, αλλά ενός έρωτα, δεν ξέρω, είναι πραγματική ιστορία. Δεν θα ρωτήσω περισσότερα. Είναι εμπνευσμένο από πραγματική. Ναι, είναι εμπνευσμένο. Υπήρχε τέτοιος έρωτας όπως αυτό μου είναι εδώ. Ναι, υπήρχε. Υπήρξε. Κρίμα που χάθηκε. Αυτό μπορώ εγώ να πω. Λοιπόν, θες να διαβάσω λίγα αποσπάσματα από το βιβλίο, είναι εντάξει? Βεβαίως. Ή αν θες να πεις κάτι άλλο, γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ καλή στο να παίρνω συνεντεύξεις. Μιλάω πάρα πολύ. Απλά ήθελα, έχω κρατήσει ένα κομμάτι από μία κριτική. Και θα ήθελα πάρα πολύ να σου το πω, να σου το διαβάσω. Να μου το διαβάσω. Γιατί έχει άμεση σχέση, μία μικρή παράγραφος είναι. Έχει άμεση σχέση με όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε μέσα στο υπέροχο κανάλι σου. Λέει λοιπόν... Το κανάλι μας, Σωτηρία, δεν είναι κανάλι μου, είναι κανάλι μας. Το κανάλι μας. Την κοινότητα μας, ναι. Γράφει λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα, αυτή η κριτική, το δυνατό στοίχημα του βιβλίου για μένα είναι ο ρεαλισμός, όχι μόνο ως προζητήματα όπως ο θάνατος, η ενδοοικογενειακή βία, η μοναξιά, αλλά ο ρεαλισμός ως προς την ψυχική ασθένεια. Η συγγραφέας περνά έντονα το μήνυμα ότι η κατάθλιψη δεν είναι στίγμα, η παραμονή σε κάποια ψυχιατρική κλινική και η λήψη φαρμακευτικής αγωγής δεν είναι αυτά που ορίζουν το άτομο σαν μια ετικέτα ή ταμπέλα. Μα πάνω απ' όλα δεν είναι απαραίτητο όλα αυτά να αφαιρέσουν από τον νοσούντα το ρόλο του γονιού ή οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό ρόλο. Αυτό θα ήθελα να σου το αναφέρω, Θέκλα. Μέσα στο βιβλίο η ηρωίδα, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, περνάει ένα ικανό χρονικό διάστημα, ένα χρόνο, γράφει μέσα στο βιβλίο, μέσα σε μια ψυχιατρική κλινική, από ό,τι κατάλαβα. Με βαριά κατάθλιψη. Με βαριά κατάθλιψη. Και μάλιστα τόσο βαριά κατάθλιψη που δεν μπορούσε να λειτουργήσει σχεδόν καθόλου. Δηλαδή ήταν αναγκαστικό να παραμείνει στην κλινική. Και περιγράφεται η σχέση που έχει η πρωταγωνίστρια με μια ψυχιατρική νοσηλεύτρια, προφανώς, με την οποία συνδέθηκαν εκεί πέρα, η οποία εξελίσσεται σε σχέσεις ζωής και θα έλεγα ήταν και θεραπευτική σχέση τρόπον τεινά. Μια άτυπη. Και θα ανοίξει δρόμους. Μια άτυπη θεραπευτική σχέση. Ναι. Και όπως όλες οι θεραπευτικές σχέσεις έρχονται να υποκαταστήσουν τις προβληματικές γονεϊκές σχέσεις, φαίνεται ότι αυτή η ψυχιατρική νοσηλεύτρια ήρθε σαν μια ανάδοχη μητέρα, ανάδοχη καλή μητέρα στην κοπέλα αυτή, που είναι η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, και τη βοήθησε να αγαπήσει επιτέλους τον εαυτό της και να αρχίσει να τον απομακρύνει από τις πηγές του πόνου της. Και οι πηγές του πόνου της πρωταγωνίστριας, όπως και όλων εμάς που βρισκόμαστε εδώ πέρα και ψυχοεκπαιδευόμαστε, οι πηγές του πόνου της ξεκινάνε από καταστάσεις στην οικογένεια, στην οποία μεγαλώσαμε, από γονείς οι οποίοι, δεν ξέρω πώς να το πω, θα πω απλά τοξικοί γονείς, από γονείς οι οποίοι δεν ήταν γονείκοι. Γιατί αυτή η σχέση που περιγράφεται στο βιβλίο με την νοσηλεύτρια και την νεαρή κοπέλα είναι μια σχέση η οποία μπορεί να είναι γονείκη. Γιατί ο γονιός αγαπάει το παιδί, το αποδέχεται όπως είναι, στηρίζει το παιδί, δεν κατακρίνει το παιδί, αντιμετωπίζει το παιδί ως ένα ξεχωριστό διαφορετικό άνθρωπο, τον οποίον χαίρεται να βλέπει, να μεγαλώνει και να εξελίσσεται,
και δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε η μάνα της Ματθήλδης. Δεν μπορώ, θα διαβάσω για τη μάνα της Ματθήλδης. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μ' αφήνεις. Παρακαλώ, βεβαίως. Θα το ήθελα πάρα πολύ να σε ακούσω να το διαβάσεις. Λοιπόν, πάμε στη σελίδα 49. Η προσέγγιση δεν έγινε ποτέ από τη μάνα προς την κόρη. Η Ματθήλδη είχε επιχειρήσει πολλές φορές να πλησιάσει τη μητέρα της, να της μιλήσει για τις ανησυχίες της, για τα κοριτσίστικα όνειρά της και για ό,τι τέλος πάντων έκρυβε στη ψυχή της. Η αντιμετώπιση που συναντούσε ήταν πάντα ίδια, παγερή και λακωνική. «Κοίτα να μάθεις γράμματα, αν και δεν το νομίζω να τα καταφέρεις, τζάμπα τα φροντιστήρια. Εσύ φοβάσαι και τον ίσκιο σου, ξύπνα ξεψυχισμένο. Μακάρι να μην είχαν δοθεί εμένα οι ευκαιρίες που έχεις τώρα εσύ». Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε υποτίμηση, επιτίμηση και φθόνο της μητέρας προς το παιδί. Και το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας την καταργέται ουσιαστικά ότι εσύ δεν θα τα καταφέρεις. Όσα φροντιστήρια και μπας τζάμπα όλα. Ένα τόσο ευγενικό και ευαίσθητο πλάσμα σαν τη Ματθήλδη, πώς να αντιδρούσε σε τέτοιου είδους αντιμετώπιση. Δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο η μητέρα της την απέρριψε τόσο πολύ και με τόση ευκολία. Δεν καταλάβαινε γιατί δεν κατάφερναν να χτίσουν οι δυο τους μια σχέση μάνας και κόρης όπως τη φανταζόταν. Ήταν προφανέστατα ναύκισσος η μάνα της και μάλιστα κακοποιητική ναύκισσος. Ποτέ δεν θυμόταν το νεαρό κορίτσι να της είχε ενισχύσει η μητέρα της την αυτοπεποίθησή της. Ποτέ δεν θυμόταν να της είχε πει όμορφα λόγια για την εξωτερική της εμφάνιση, όπως λέει η μάνα στο παιδί της. Ποτέ δεν θυμόταν να συζήτησαν οι δυο τους για τα κοινά που είχαν σαν γυναίκες. Ακόμη και στην ηλικία των 12 χρόνων, όταν για πρώτη φορά ο οργανισμός της δέχθηκε την πρώτη απρόσμενη επίσκεψη της γυναικείας φύσης, που τη δέχονται όλα τα κορίτσια όταν έρθει η κατάλληλη ώρα, η Ματθήλδη, που δεν κατάλαβε τι της συνέβη ακριβώς, έτρεξε πανικόβλητη να το πει στη μητέρα της. «Μαμά, εμοραγώ». Εκείνη όμως παγερά της έδωσε τα απαραίτητα και της είπε κοφτά «Έγινες γυναίκα. Από εδώ και πέρα, κοίτα να προσέχεις πολύ». Ούτε που κατάλαβε τι της είχε συμβεί. Θυμάται όμως ότι είχε φοβηθεί πάρα πολύ και αυτό επαναλαμβανόταν κάθε μήνα, μέχρι που κάποια στιγμή σε κάποιες κοριτσίστικες συζητήσεις με τις φίλες της, με κρυφό γέλα και υπονοούμενα, έμαθε και κατάλαβε τι σήμαιναν τα λόγια της μητέρας της, όταν της είπε να προσέχει και ότι είχε γίνει γυναίκα, πια δεν της έκανε καθόλου ούτε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση η μάνα της, ούτε συναισθηματική διαπαιδαγώγηση, τίποτα. Απαγορευμένα αυτά όλα. Το κενό που είχε δημιουργηθεί στη ψυχούλα της Ματθήλδης ήταν τεράστιο από αυτή την απόρριψη που εισέπρατε από τη μητέρα της. Όλα μπορούσαν να έχουν μια εξήγηση για το χαρακτήρα της. Ένα τόσο ευαίσθητο πλάσμα όπως εκείνη, που μόνο την ομορφιά ζητούσε να βλέπει γύρω της, που το μόνο που αποζητούσε ήταν να δίνει και να εισπράττει φιλία από τους αγαπημένους της φίλους, που ήθελε να δουλέψει για έναν κόσμο καλύτερο, ζούσε μέσα στο ίδιο του το σπίτι την ψυχρότητα και την απόρριψη από την ίδια του τη μάνα. Πολλές φορές ένιωθε την ανάγκη να τη βάλει απέναντί της και να της φωνάξει δυνατά. «Κάνεις λάθος. Δεν είμαι αυτή που νομίζεις. Μπορώ να καταφέρω πολλά πράγματα. Κοίτα, τώρα στα 16 μου χρόνια και μπορώ και στην ολόκληρη εφημερίδα», γιατί η Ματθήλδη είχε πρωτοστατήσει μαζί με άλλα παιδιά στο σχολείο για μια μαθητική εφημερίδα. «Με εμπιστεύονται όλοι στην τάξη μου». Και λοιπά, και λοιπά. «Και οι καθηγητές μου στο σχολείο και στα φροντιστήρια με επαινούν για το χαρακτήρα μου και μόνο εσύ με λες ξεψυχισμένη και χαζή και ανίκανη, άτολμη και φοβητσιάρα. Τίποτα δεν είμαι από όλα αυτά, ακούς, τίποτα. Μόνο χαμηλών τόνων είμαι. Και αυτό γιατί δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, γιατί δεν θέλω να λέω λόγια που πληγώνουν και που μετά ξέρω ότι θα μετανιώσω πικρά και κυρίως σε εσάς τους γονείς μου. Γι' αυτό και δεν μιλώ». Κάθε φορά που αυτές οι σκέψεις έβγαιναν από την κρυψώνα της ψυχής της και πήγαιναν στο μυαλό της, τι ωραία έκφραση αυτή. Κάθε φορά που αυτές οι σκέψεις έβγαιναν από την κρυψώνα της ψυχής της και πήγαιναν στο μυαλό της, τα μάτια της βούρκωναν και ήταν τόσο θλιμμένα που θαράγιζαν και τον πιο σκληρό άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, η κυρία Ιωάννα θα γύριζε, θα την κοίταζε υποτιμητικά
και θα της έλεγε. Τελείωνε. Έχεις διάθεση για κουβέντες και εγώ δεν μπορώ. Φύγε για το σχολείο. Μην έρθει ο πατέρας σου και δεν θέλω συγχύσεις. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Σωτηρίας Παπ' Κωνσταντίνου, Ματθίλδη, ο αγκάθινος τίτλος, το πρώτο βιβλίο, που περιγράφει έτσι πολύ και ζωφερά, αλλά και εις βάθος τη σχέση μάνας-κόρης. Και πως αυτή την τόσο ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας, στην ουσία ο τρόπος με τον οποίο πλησίαζε και προσέγγιζε η μητέρα την κόρη, επηρέαζε, δηλαδή τραυμάτιζε βαθιά ψυχικά το παιδί της. Άρα δεν ήταν καθόλου μητρική ή καθόλου γονική. Θα διαβάσω άλλο ένα κομμάτι. Ακούς να διαβάζω κάτι που γράψεις εσύ και να σταντώνεις, ε? Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι είναι ζωντανό το βιβλίο. Πολύ. Όταν η ίδια η συγγραφέας μπορεί να ακούσει, να διαβάζουν το βιβλίο της και να αναστατώνεται, σημαίνει ότι είναι ζωντανό το βιβλίο της. Λοιπόν. Θεωρώ ότι θα μπορούσε κάποιος ο οποίος διαβάζει αυτό το βιβλίο ή παρακολουθεί όλα αυτά που λέμε εδώ στο κανάλι μας και αναλύουμε σχέσεις γονιών, παιδιών κλπ. Θα μπορούσε κάποιος να πει, μα να δούμε και η μάνα της τι είχε περάσει. Να δούμε και η μάνα της ποια ήταν τα προβλήματα της μάνας της, ή τι μπορεί να βίωνε η μάνα της μέσα στην οικογένεια. Και έχω σημειώσει εδώ πέρα μια σκηνή η οποία είναι της πολύ σοκαριστική σκηνή. Είναι στη σελίδα 82. Είναι η σκηνή της βιαιότητας του πατέρα προς τη μάνα. Εδώ να πούμε ότι, κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγος, διαβάζοντας το κείμενο και διαβάζοντας την ιστορία, αντιλαμβάνομαι ότι η μητέρα λειτουργούσε ναρκισσιστικά και ήταν αυτή ο αρχηγός του σπιτιού. Και ο πατέρας λειτουργούσε συνεξαρτώμενα ίσως ως προς τη μάνα, αλλά παρόλα αυτά, γιατί πολλές φορές γίνονται και συνδυασμοί χαρακτηριστικών, παρόλα αυτά έχει και αυτό το δικό του ναρκισσισμό, τη δική του εγωπάθεια και τη δική του κακία. Το νεαρό κορίτσι έφτασε στο σπίτι. Ξαφνικά, και ενώ έβαζε το κλειδί στην πόρτα, άκουσε φωνές. Κοντοστάθηκε για να καταλάβει τι συνέβαινε, αλλά και για να ακούσει καλύτερα. Τότε ένιωσε το στομάχι της να σφίγγεται. Κατάλαβε ότι ήταν οι φωνές του πατέρα και της μάνας της. Άνοιξε αθόρυβα την πόρτα, μπήκε μέσα και την έκλεισε βιαστικά, γεμάτη ανησυχία. Προχώρησε μέχρι την κουζίνα, από όπου ερχόντουσαν οι φωνές. Τα λόγια που αντάλλαζαν μεταξύ τους ήταν ντροπή ακόμα και να τα ακούς. Ο πατέρας της χαρακτήριζε τη μητέρα της χρησιμοποιώντας συχαμερές, απέσιες λέξεις, ενώ εκείνη του υπενθύμιζε την αμορφωσιά του, χρησιμοποιώντας επίσης τα χειρότερα λόγια που διέθετε στο λεξιλογιό της. Το χειρότερο όμως ήταν ότι η Ματθίλδη για πρώτη φορά βρέθηκε μπροστά σε ένα τρομερό θέαμα που τη σημάδεψε για όλη της τη ζωή. Βρέθηκε μπροστά σε μια εικόνα που χαράχτηκε για πάντα στο μυαλό, στη ψυχή και στα θλιμμένα μάτια της. Ο πατέρας της με το ένα χέρι είχε αρπάξει από τα μαλλιά την κυρία Ιωάννα, ενώ με το άλλο τη χτυπούσε ανελέητα στο πρόσωπο. Συγχρόνως την κλωτσούσε, ενώ από το στόμα του έβγαινα σαν κεραυνή οι χειρότερες βρισχές που είχε ακούσει η Ματθίλδη στη ζωή της. Το στομάχι της είχε σφιχτεί τόσο πολύ που δεν μπορούσε πια να ανασάνει. Το κεφάλι της βούιζε. Μια ταραχή είχε τυλίξει όλο της το κορμί. Για πρώτη φορά ένιωσε τα χέρια της να τρέμουν, τα πόδια της να μην μπορούν να κρατήσουν το βάρος του κορμιού της και την καρδιά της να χτυπά τόσο δυνατά που νόμιζε πως θα πεταχτεί έξω από το στέρνο της. Εκείνοι δεν είχαν καν αντιληφθεί την παρουσία του παιδιού τους μέχρι τη στιγμή που ένας πολύ δυνατός θόρυβος τους έκανε να στρίψουν και δυο το κεφάλι τους. Ήταν ο θόρυβος που έκανε το νεαρό κορίτσι
καθώς οριαζόταν λιπόθυμο. Ανατριχιαστική περιγραφή. Η νεαρή κοπέλα γνώριζε ότι ο πατέρας της ήταν πολύ νευρικός, ίσως και βίαιος μερικές φορές. Όχι όμως τη γυναίκα του. Κάπου-κάπου, όταν νευρίαζε πολύ, τον είχε δει να χτυπάει τις γροθιές του πάνω στο τραπέζι, να καταστρέφει κάποιο αντικείμενο του σπιτιού. Ποτέ όμως δεν τον είχε δει να κακοποιεί τη μητέρα της. Εδώ να πούμε ότι κάποιος ο οποίος κάνει τέτοιες, υψώνει τον τόνο της φωνής του και σπάει αντικείμενα, χτυπάει τα χέρια του στο τραπέζι, είναι πολύ φυσιολογικό και επόμενο, είναι πολύ φυσικό να προχωρήσει και στη σωματική βία προς ένα πρόσωπο με το οποίο τσακώνεται, στην περίπτωση αυτή με τη γυναίκα του. Τον μόνο άνθρωπο που θα μπορούσε η Ματθίλδη να εμπιστευτεί μια τόσο κακή ώρα ήταν η κυρία Λαμπρινή, η γιαγιά της από την πλευρά του πατέρα της. Ξέσπασε όμως σε κλάματα μπαίνοντας στο σπίτι της γιαγιάς της και μέσα από δυνατά αναφιλητά προσπαθούσε να διηγηθεί το γεγονός που είχε συμβεί στο σπίτι της το προηγούμενο βράδυ. Ποιος ξέρει πόσες φορές έχει συμβεί αυτό το τρομερό πράγμα. Εχθές έτυχε να επιστρέψω πιο νωρίς από το μάθημά μου και τους είδα. Δεν μπορώ να ησυχάσω, γιαγιά μου. Είχε πέσει πάνω στα γόνατα της γιαγιάς της και έκλαιγε απαρηγόρητη. Ήταν πολύ τρομαγμένη με αυτά που είχε δει το προηγούμενο βράδυ και με μεγάλη δυσκολία άρχισε να εξιστορεί με λεπτομέρειες τον εφιάλτη που είχε ζήσει. Οι γονείς της, ενώ καυγάδιζαν, μόλις είδαν την κόρη τους λιπόθυμη, σταμάτησαν να τρώνε τις σάρκες τους. Την ξάπλωσαν στο κρεβάτι της και προσπάθησαν να τη συνεφέρω. Όταν πια η Ματθίλδη συνήλθε και άνοιξε τα μάτια της, είδε τη μητέρα της να κάθεται δίπλα της στην άκρη του κρεβατιού. Τα μάτια της κυρίας Ιωάννας ήταν μπρισμένα από το κλάμα, ενώ τα μάγουλα και τα πόδια της ήταν κατακόκκινα από τα πολλά χαστούκια και τις κλωτσιές που είχε δεχθεί από τον σύζυγό της. «Είσαι καλά?» ρώτησε παγωμένα η μητέρα την κόρη. Η κυρία Ιωάννα ένιωθε προσβεβλημένη που η κόρη της είχε γίνει μάρτυρας μιας τόσο ταπεινωτικής και ξεφτελιστικής σκηνής. Γι' αυτό και τη στιγμή που η Ματθίλδη θέλησε να την πλησιάσει για να την παρηγορήσει, εκείνη προσπάθησε ψυχρά να την αποφύγει λέγοντας ένα ξερό «Δεν είναι τίποτα, θα περάσει». Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να εξηγήσει στην κόρη της τι είχε συμβεί. Εντελώς αψυχολόγητη η μάνα, εντελώς αψυχολόγητη και εγωκεντρική, ακόμη και την ώρα του πόνου. Λένε τους νάρκες σου, μπορείς να τους πιάσεις και να δουλέψεις μαζί τους θεραπευτικά μόνο όταν έχουν πόνο, μόνο όταν έχουν ναρκισιστικό πλήγμα. Ούτε κι αυτό. Ούτε κι αυτό. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να εξηγήσει στην κόρη της τι της είχε συμβεί. Το μόνο που της είπε όταν σιγουρεύτηκε ότι η Ματθίλδη είχε συνέλθει πια για τα καλά ήταν δύο ξερά λόγια γεμάτα υπονοούμενα. Δες τι περνάω και βάλε μυαλό. Για σένα τον κράτησα και δεν τον χώρισα. Που όπου μεταφέρει την ευθύνη και την ενοχή. Αυτό δεν είναι τραγικό, θέκλα μου. Τραγικότατο. Μεταφέρει την ευθύνη και την ενοχή στο παιδί της, ότι και καλά αυτή τον κράτησε για το παιδί της. Ματοποίηση του εαυτού της. Για να μην μεγαλώσεις χωρίς πατέρα. Και δες τι τραβάω. Τώρα όμως ξέρεις τι ανέχεται για σένα η μάνα σου. Πόσο βαρύ φορτίο, τεράστιο βαρύ φορτίο στους ώμους της κόρης της. Κοίτα να σπουδάσεις για να είσαι ανεξάρτητη στη ζωή σου. Άσε τις αγάπες και τα μεγάλα όνειρα για έρωτες. Άσε στην άκρη της αμπελοφιλοσοφίας του Παναγιώτη, του αποτυχημένου, του άθειου, του κομμουνισταρά. Ο Παναγιώτης ήταν ένας βιβλιοπόλης μέσα στο βιβλίο, ο οποίος ήταν σαν πνευματικός πατέρας της Ματθίλδης, γιατί της έδινε βιβλία να διαβάσει και τα συζητούσαν μαζί της. Είχε ανοίξει έναν κόσμο προς τη διανόηση, έναν κόσμο προς την πολιτική σκέψη. Κοίτα να σώσεις το τομάρι σου, γιατί κανείς δεν θα σε λυπηθεί. Τα περιγράφεις πολύ ρεαλιστικά, χωρίς πολλές φανφάρες, χωρίς υπερβολικές παραπανήσυχες εκφράσεις, ακριβώς το καρφί... τα λες ακριβώς όπως είναι. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι και πολλοί αναγνώστες και αναγνώστριες διαβάζοντας το βιβλίο θα μπορούν να ταυτιστούν με ένα τέτοιο σκηνικό. Δυστυχώς. Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στη ψυχή ενός παιδιού η συμπεριφορά της μητέρας? Σίγουρα αυτή η συμπεριφορά
έχει επιφορτώσει την κόρη της με ένα τεράστιο βάρος και μια τεράστια ευθύνη απέναντι στη μάνα της. Γιατί το παιδί ήταν μικρό, ήταν στην εφηβεία, ήταν 13, 14, 15 ετών. Ακόμη δεν είχε την εγκεφαλική ανάπτυξη για να μπορεί να διακρίνει ότι η μάνα μου έχει επιλέξει για τους δικούς της λόγους να είναι με τον πατέρα μου. Το γεγονός ότι ο πατέρας μου κακοποιεί τη μάνα μου, αυτό δεν με κάνει εμένα να είμαι υποχρεωμένη να κάνω ό,τι μου λέει η μάνα μου, επειδή και καλά η μάνα μου θυσιάστηκε για να είναι μαζί με τον πατέρα μου. Σίγουρα η σχέση των γονέων της ήταν εξαιρετικά ψυχοπαθολογική, με ψυχοπαθολογία και από τις δύο πλευρές. Αυτό το παιχνίδι που παίζει ο θήτης με το θύμα, το οποίο φαντάζομαι έπαιζαν πολλά χρόνια, δεν το έπαιζαν όταν το ανακάλυψε η κοπέλα, ούτε και το σταμάτησαν μετά που το ανακάλυψε. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν συνδέονται με τη θετικότητα, δεν συνδέονται με τη δημιουργικότητα, δεν συνδέονται με την αγάπη, αλλά συνδέονται με τη σύγκρουση. Στην ουσία μιλάμε για δύο νάρκισσους. Κακώς είπα ότι ο πατέρας της είναι εξαρτωμένος, θα έλεγα ότι ο πατέρας της ίσως ήταν και καλυμμένος νάρκισσος και η μητέρα της μια μεγαλομανής νάρκισσος. Δηλαδή η μάνα έδειχνε τον ναρκισισμό, ενώ ο πατέρας τον απέκρυβε και ήταν και παραμελητικός ναρκισσός προς την κόρη, γιατί δεν επικοινωνούσε καθόλου με την κόρη του. Δηλαδή η μόνη από το ζευγάρι των γονιών η οποία μετέδιδε πληροφορίες και έλεγε πράγματα στην κόρη ήταν η μάνα. Ο πατέρας ήταν απόν και μόνο με τη γλώσσα του σώματος άφηνε να ενωθούν κάποια πράγματα. Και φυσικά υπάρχουν και στιγμές μέσα στο βιβλίο που φέρονται έτσι να, για λίγο να δίνουν λίγη αγάπη αυτοί οι γονείς, λίγη γλυκύτητα, για λίγο όμως. Αυτό δεν μπερδεύει μια παιδική ψυχή, μια εφηβική ψυχή. Βεβαίως. Γιατί το narrative, η αφήγηση του γονιού είναι ότι εγώ σ' αγαπάω, εγώ θέλω το καλό σου, εγώ ό,τι κάνω το κάνω για σένα, εγώ δεν κάνω ποτέ λάθη, τα λάθη όλα τα κάνεις εσύ και κοίτα σε αγκάλιασα τώρα, κοίτα σε φίλησα τώρα, κοίτα σε συγχώρεσα για αυτό το τρομερό λάθος που έχεις κάνει. Και γίνεται μια πλήση εγκεφάλου, ένα gaslighting στην ουσία από τους γονείς προς το παιδί για το ότι είμαστε γονείς σου και οφείλεις να μας σέβεσαι και οφείλεις να κάνεις ό,τι σου λέμε και οφείλεις να ζήσεις τη ζωή σου με βάση τις δικές μας προδιαγραφές. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Επειδή ξέρεις ότι όλα τα βίντεο εδώ πέρα μου αρέσει να τα κάνω ψυχοεκπαιδευτικά όσο δεν πάει, θα έλεγα ότι αν μια γυναίκα βρίσκεται σε αυτή τη συνθήκη που έχει έναν άνδρα ο οποίος τη χτυπάει, στη σημερινή εποχή, πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσει είτε με τη γραμμή 15900 στην Ελλάδα, που είναι εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια, είτε με το 1440 στην Κύπρο, που είναι επίσης εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια, είτε με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή χώρα στον κόσμο και να βρίσκεται με τις υπηρεσίες του κράτους που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ενδοοικογενειακής βίας, να ζητήσει βοήθεια και να κάνει και ψυχοθεραπεία. Και η ίδια, και ο θήτης να κάνει θεραπεία, αλλά και το θύμα να κάνει θεραπεία, προκειμένου να καταλάβει γιατί εγώ ήμουνα σε μία σχέση με κάποιον που με χτυπούσε, γιατί εγώ δεν έφευγα από εκείνη τη σχέση, γιατί είχα μπει σε αυτό το ψυχοπαθολογικό κύκλο πρόκλησης και επανάληψης βίας. Χωρίς να σημαίνει ότι φταίει το θύμα για τη βία που προκαλεί ο θήτης. Όμως σε τέτοιες σχέσεις υπάρχει ένα λησβερίσι. Δηλαδή συνήθως οι γυναίκες κακοποιούν λεκτικά και επανέρχονται οι άντρες και κακοποιούν λεκτικά και στη συνέχεια και σωματικά. Δεν κατηγορώ τις γυναίκες που δέχονται φυσική βία, physical βία, κακοποίηση από τους άντρες τους, ότι φταίνε αυτές, αλλά μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο θυματοποίησης, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπεραστεί αν δεν εξυγιανθεί η σχέση του θύματος με τον εαυτό του και να μπορέσει να φύγει. Και ο θήτης και αυτός έχει την ευκαιρία και την ευχέρεια, εάν το θέλει, να εξηγιάνει επίσης τη σχέση του με τον εαυτό του για να σταματήσει να είναι βίος. Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κυρία Ιωάννα, καλυμμένη πίσω από τη μεγαλομανία της, τον ναρκισισμό της, κρατάει αυτό το μυστικό εφτασφράγιστο μέσα στο σπίτι της, μέσα στους τέσσερις τοίχους. Βεβαίως το κρατάει εφτασφράγιστο, γιατί αυτό της χαλάει την κοινωνική της εικόνα. Δημιουργώντας όμως ένα ακόμη θύμα η ίδια, που είναι η κόρη της. Βέβαια. Και η ίδια δεν συνειδητοποιεί ότι αυτή προκαλεί προβλήματα στην κόρη της. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το συνειδητοποιεί. Δεν θέλει να το καταλάβει. Δεν παίρνει την ευθύνη.
Δηλαδή, παίρνω την ευθύνη απέναντι στο παιδί μου, σημαίνει παραδέχομαι ότι έχω πρόβλημα ενδοοικογενειακής βίας και κάνω ουσιαστικά βήματα για να το επιλύσω. Είναι πολύ άσχημες οι συνθήκες σε τέτοιες ψυχοπαθολογικές συνδέσεις, όπως τη σχέση του ζευγαριού που περιγράφεται στο βιβλίο των γονιών της. Δηλαδή, σαν να συντηρεί ο ένας τον άλλον και σαν να θέλει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, όσο και αν φαίνονται ότι είναι τόσο εχθρικοί ο ένας απέναντι στον άλλον, να μην μπορούν ο ένας χωρίς τον άλλον. Να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον με ένα πολύ ψυχοπαθολογικό τρόπο και με έναν τρόπο εξαιρετικά επιβλαβή για τα παιδιά. Δηλαδή, όσα περνάει στην πορεία η ηρωίδα του βιβλίου, οι ταλαιπωρίες, ακόμη και η κατάληξή της στη ψυχιατρική κλινική, δεν είναι άσχετα με αυτή τη δυσλειτουργική σχέση των γονέων, με αυτή την κακοποιητική σχέση των γονέων και τη ψυχικά κακοποιητική συμπεριφορά τους προς αυτήν την ίδια. Αλλά υπάρχει αυτό, το «η μάνα». Όχι, δεν έγινε κάτι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που είδες. Ή το κάνω για σένα. Επομένως, αυτά τα παιδιά αργότερα, στις επιλογές τους, μήπως βρίσκουν και τη λύτρωση στο να φύγουν μακριά από ένα τέτοιο περιβάλλον, από ένα τέτοιο χώρο, και αργότερα το πληρώνουν πολύ ακριβά αυτό, γιατί έχουν βιαστεί. Υπάρχει πολύ συχνά η φυγή. Η φυγή. Η φυγή ως συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Σηκώνομαι να φύγω μακριά, όσο πιο μακριά γίνεται, προκειμένου να μην είμαι υπό την επίρρεια και υπό την επίδραση των ανθρώπων αυτών. Φεύγοντας όμως μακριά, σε μια πολύ νεαρή ηλικία, που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγκεφάλου και της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, βάζει το παιδί σε νέους κινδύνους. Αυτή τη στιγμή, στην ουσία, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν τους εαυτούς τους μόνοι τους. Είναι τραγική η έλλειψη της γονεϊκότητας σε τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή, σαν να γεννάς ένα παιδί και το αφήνεις να μεγαλώσει μόνο του. Και όχι και απλά το αφήνεις να μεγαλώσει μόνο του, αλλά το επηρεάζεις και αρνητικά εσύ με ένα σωρό δικές σου ψυχικά κακοποιητικές συμπεριφορές προς το παιδί ή προβληματικές καταστάσεις που δεν επιλύεις και αναγκάζεται το παιδί να τις βιώσει. Φορτία, σήκωτα. Θα έλεγα ότι το μυθιστόρημα σου, Σωτηρία μου, το σας ξαναδείχνω το βιβλίο, είναι Ματθίλδη, Αγκάθινος κύκλος, το πρώτο βιβλίο. Θα έλεγα ότι το μυθιστόρημα σου θα μπορούσε να παρομοιαστεί και με μια σπουδή πάνω στην ελληνική οικογένεια, την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Δυστυχώς, οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες ήταν και είναι έτσι. Δυστυχώς. Συνεχίζουν να είναι. Πόσα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας παρατηρούνται, πόσες κακοποιήσεις ανδρών και γυναικών καθημερινά, πόσες στοχοποιήσεις παιδιών, είτε γιατί έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, είτε γιατί δεν θέλουν να σπουδάσουν αυτό που τους λένε οι γονείς του να σπουδάσουν. Δηλαδή, τέτοια στοιχεία στο μυθιστόρημα αυτό, δεν θα πω για την αγάπη, δεν θα πω, γιατί θα το αφήσω να το διαβάσετε εσείς. Περιγράφεται ένας πολύ όμορφος, τρυφερός, καταπληκτικός, εφηβικός έρωτας, τον οποίο είχε την ευλογία η Ματθίλδη να βιώσει από τα 15 της μέχρι, ξέρω, τα 25, 26, 27. Θα το δείτε στο βιβλίο. Που ακόμη και αυτόν τον έρωτα δεν μπόρεσε να τον χαρεί και δεν μπόρεσε να τον βιώσει σε όλη του την ένταση και όλη του την έκταση, επειδή κουβαλούσε τα βαρύδια της οικογένειας της, οι οποίοι συνέχισαν να επεμβαίνουν και να παρεμβαίνουν, ακόμη και μετά που η κόρη τους έφυγε από το σπίτι, ακόμη και όταν πήγε να σπουδάσει, ακόμη και όταν αραβωνιάστηκε και όταν συγκατοίκησε κλπ. Ακόμη και όταν έγινε μητέρα. Είναι φοβερό. Σε ποια ηλικία της Ματθίλδης τελειώνει το βιβλίο, που είναι το πρώτο? Εκεί γύρω στα 25-27 περίπου. Σε πολύ τρυφερές ηλικίες. Ναι. Σε πολύ τρυφερές. Τελειώνει το βιβλίο λέγοντας: άνοιξε το βήμα της και τους ακολούθησε, κρατώντας αγκαλιά συνεχώς το παιδί της. Η ζωή άνοιγε ένα καινούριο κεφάλαιο για εκείνη. Της χάραζε ένα νέο δρόμο, μακριά από όλους και από όλα.
Ο μόνος που την ακολουθήσει ήταν ο Μιχάλης της, καθώς ήταν κλεισμένος για πάντα μέσα στα βάθη της καρδιάς της, μέσα στο μυαλό και στη λαβωμένη της ψυχή. Η ζωή στο νησί είχε ήδη ξεκινήσει για τη Ματθήλδη. Και εδώ που το λες αυτό για το «τα φεύγει κάποιος νωρίς», μετά έχουμε και το φαινόμενο των παιδιών που νιώθουν ότι είναι χωρίς ρίζες. Γιατί αν πρέπει να φύγεις μακριά από την οικογένειά σου, μακριά από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες, που πήγες σχολείο, τους παιδικούς σου φίλους, όλα εκείνα μέσα στο οποίο έγινες άνθρωπος. Έγινες άνθρωπος, δεν είναι ότι αναπτύχθηκε, γεννήθηκες, αναπτύχθηκες και μεγάλωσες και εξελίχθηκες να γίνεις ένας ενήλικας άνθρωπος, αυτό εννοώ. Κάπου είσαι όντως χωρίς ρίζες. Αποκόβεσαι, ναι. Δηλαδή, προσπαθώντας να γλιτώσεις από τους κακοποιητικούς γονείς, χάνεις και όλη την κοινωτική σύνδεση που θα μπορούσες να έχεις και που άλλοι άνθρωποι έχουν όταν δεν χρειάζεται να διαφύγουν των γονέων τους. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, γιατί είμαι και εγώ ένα παιδί που στα... Πόσο είμαι, στα 28 μου πήρα τα παιδιά μου και μετακόμισα στη Λευκοσία και έφυγα από την πόλη στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα συνειδητά επίτηδες. Σαν τη Ματθήλδη περίπου. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν ταυτίστηκα σε αρκετά στοιχεία. Εμείς ευτυχώς δεν είχαμε την ενδοοικογενειακή βία, αλλά είχαμε άλλα στοιχεία. Την ενδοοικογενειακή βία προς τη μάνα. Εμάς υπήρχε ενδοοικογενειακή βία προς τα παιδιά. Direct. Δεν πήγαινε από το. Αλλά όντως και εγώ το βιώνω αυτό το πράγμα και όταν είμαι στα κάτω μου και όταν είναι δύσκολες οι φάσεις, όντως νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος χωρίς ρίζες, ότι είμαι ξεριζωμένη. Το ξεχνάω όμως φυσικά. Το ξεχνάω με την έννοια ότι προσπαθώ να το υπερβώ, δημιουργώντας και χτίζοντας καινούργιες ρίζες και βρίσκοντας τη φυλή μου, τους ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να μιλάμε σε ένα επίπεδο και να συνεννοούμαστε και να νιώθουμε ότι δενόμαστε ουσιαστικά και γιατί όχι και να ριζώσουν φιλίες και να ριζώσουν ή να δημιουργηθούν και κοινότητες όπως αυτή που έχουμε εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Ψυχοεκπαιδευτικές κοινότητες που να είναι ριζωμένες στην αγάπη. Και στην... Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί. Να είμαστε ανοιχτοί και να δεχτούμε, γιατί οι άνθρωποι υπάρχουν πάντα γύρω μας που μπορούν να μας ωφελήσουν. Πού μπορεί να βρει κάποιος το βιβλίο σου, Σωτηρία? Στις εκδόσεις από στακτήριο, ηλεκτρονικά μπορεί να γίνει παραγγελία. Θα μου στείλεις το link και να το βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Θα μου το στείλεις με ένα email. Πού μπορεί να βρει κάποιος το βιβλίο? Και σε πολλά βιβλιοπωλεία ήδη κυκλοφορεί. Ωραία. Πες μου, γράφεις το επόμενο? Γράφω το επόμενο, κοντεύω. Να το τελειώσω. Πώς είναι που γράφεις το επόμενο? Ταξιδεύει η Ματθήλδη ακόμη. Δεν έχει φτάσει στο τέλος της ιστορίας. Έχουν μπει πολλοί άνθρωποι ακόμη πάλι στη ζωή της που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Εύχομαι καλή συγγραφή. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση μόνο. Ναι. Αυτή που θέτω στο πρώτο μου το βιβλίο μέσα, που λέει η Μίνα, η φίλη της Ματθήλδης, ότι τελικά τη ζωή την παίρνουμε όπως έρχεται ή όχι? Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Την παίρνουμε όπως έρχεται με την έννοια του life happens, shit happens. Άρα αν συμβεί κάτι άσχημο, έχει ήδη συμβεί, δεν μπορείς να το αλλάξεις, πρέπει να το αποδεχθείς. Άρα ναι, την παίρνουμε όπως έρχεται, αλλά δεν την παίρνουμε όπως έρχεται με την έννοια ότι μπορούμε και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να το κάνουμε, να επαναστατήσουμε και να αλλάξουμε πορεία, όπως μπορούσε να αλλάξει πορεία η μάνα της Ματθήλδης όταν ανακάλυψε την βιότητα του άντρα της, όπως μπόρεσε και το έκανε η Ματθήλδη να αλλάξει πορεία όταν όλα πήγαν στραβά. Και ναι και όχι, την παίρνουμε όπως έρχεται και δεν την παίρνουμε όπως έρχεται. Μάλλον την παίρνουμε έτσι όπως έρχεται, λέμε εντάξει ήρθες, έλα, σε παίρνω από τα μαλλιά και θα σου αλλάξω τώρα, θα σου αλλάξω τα φόντα. Μαχητικότητα. Και σε όλο αυτό, επειδή έχεις αναφέρει και το κομμάτι της κατάθλιψης, της κλινικής κατάθλιψης στην ουσία, της πολύ σοβαρής μορφής κατάθλιψης που είχε αναγκαστεί να παραμείνει και στη ψυχιατρική κλινική Ματθήλδη, παίρνουμε θεραπεία. Και ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική θεραπεία, γιατί με αυτόν τον τρόπο επιδιορθώνουμε το σκαρί μας, το πλοίο μας που κολυμπάει σε αυτή την τρικυμισμένη θάλασσα που είναι η ζωή όπως έρχεται. Θέκλα μου, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που πάντοτε με περίσσευμα αγάπης
ανοίγεις την ψυχή σου σε όλους μας, που μου άνοιξες την πόρτα σου στο αγαπημένο μας κανάλι. Σε ακολουθώ 3 ολόκληρα χρόνια, μου έχεις δώσει πάρα πολλά. Τα βίντεο σου τα βλέπω και τα ξαναβλέπω. Τα live σου τα περιμένω πώς και πώς. Συμβουλεύομαι. Έχεις ένα υπέροχο κοινό. Έχουμε ένα υπέροχο κοινό που ενεργά ακολουθεί αυτή τη μοναδική ψυχοεκπαίδευση που μας... το έργο σου αυτό το φοβερό, που ανοίγει δρόμους και ορίζοντες σε κάθε ψυχή, πληγωμένη ή όχι. Μα νομίζω ότι όλοι μας περνάμε πράγματα. Όλοι μας. Δηλαδή είναι μια μικρογραφία της ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας του βιβλίου. Στην ουσία. Θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για το βιβλίο σου που μου το έστειλες και που μου έδωσες την ευκαιρία να το διαβάσω και να ταξιδέψω και να νιώθω καλύτερος άνθρωπος μετά που έχω διαβάσει το πρώτο και περιμένω και το δεύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σου μαζί. Σε ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ. Εγώ.